Με τη λειτουργία δεύτερου κέντρου ίσπραξης και βεβαίωσης οφειλών στη Θεσσαλονίκη πέραν της Αθήνας, θα επιχειρήσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων να αποσυμφορήσει το συνωστισμό και να περιορίσει την ταλαιπωρία των φορολογουμένων που έδειξε το χθεσινό ρεπορτάζ του Sky. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός θα μας δώσει λεπτομέρειες. Παρά την ταλαιπωρία λοιπόν που καταγράφηκε στο ρεπορτάζ μας, ο κύριος Πιτσιλής, ο διοικητής της ΑΔΕ, υπεραμείνθηκε της ορθής λειτουργίας των κέντρων βεβαίωσης και ίσπραξης οφειλών. Θα τον ακούσουμε μάλιστα να το λέει αποκλειστικά στον Sky. Η ΑΔΕ λοιπόν προχωρά στη δημιουργία ενός κέντρου στη Θεσσαλονίκη. Το ΚΕΒΙ στη Θεσσαλονίκη θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 22 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα. Σκοπός είναι φυσικά η μείωση της παρουσίας των πολιτών, όσο το δυνατόν βεβαίως γίνεται αυτό, όσο το πιο δυνατόν είναι αυτό, στις εφορίες όλης της χώρας. Μάλιστα. Ας παρακολουθήσουμε τη δήλωση στο Γιώργο Αυτιά, ο κύριος Πιτσιλής. Πέρσι τέτοιο καιρό στις εφορίες είχαμε περίπου 800 επισκέψεις την ημέρα. Σωστό. Στο κέντρο βεβαίωσης και ίσπραξης οι επισκέψεις είναι γύρω στις 200-250. Έτσι είναι. Άρα υπολογίστε 75% επισκέψεις λιγότερες. Εξυπηρετούνται όλοι, ακόμα και αυτοί που έρχονται χωρίς ραντεβού, να ξέρετε,